Γεια σας! Έκπληξη σήμερα, γιατί σας έχω review και unboxing ταυτόχρονα ενός μαγικού κουτιού. Πρώτα απ' όλα, κορίτσια μου, μην ξεχάσετε subscribe και κουδουνάκι παλαιοί και νέοι συνδρομητές, γιατί αν δεν το πατήσετε, αφενός μεν δεν θα ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι, αφετέρου δε συν το χρόνο χάνετε η συνδρομή σας από το κανάλι, κοινώς ξεγράφεστε. Οπότε κουδουνάκι, πάση θυσία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε σήμερα και τι σας έχω. Ένα μαγικό κουτί, λιγάκι βαρύ, το οποίο όσα κορίτσια με ακολουθείτε και με παρακολουθείτε σε όλα τα social media, έχετε βαρεθεί να το βλέπετε και να το υπεραναλύουμε. Είναι αυτό το κουτάκι, το οποίο επιμελήθηκα σε όλα, design, τα προϊόντα, τα πάντα. Όσα κορίτσια δεν ξέρετε τι είναι το Secret Season, δηλαδή αυτό εδώ το κουτάκι, πάμε να σας πω λίγα λογάκια. Σε αυτό το κανάλι λοιπόν, μέσα σε όλη την ύλη που έχουμε, έχουμε και τα βίντεο με τα essentials ή αλλιώς must have κομμάτια κάθε εποχής. Σκέφτηκα λοιπόν, θα ήταν πολύ ωραία ιδέα, σε κάθε βίντεο όπου περιέχει τα essentials κομμάτια, winter essentials, spring essentials και ούτω καθεξής, να συμπεριλάβω και ένα διαγωνισμό, όπου θα τίθεται σε διαγωνισμό ένα κουτάκι όπως το συγκεκριμένο, το οποίο θα ονομάζουμε Secret Season, δηλαδή κρυφή εποχή, και θα περιέχει beauty προϊόντα τα οποία έχουν αναφορά σε κάθε εποχή του χρόνου και ουσιαστικά ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας ανά εποχή. Το συγκεκριμένο λοιπόν κουτάκι είναι το πρώτο κουτάκι που τέθηκε σε διαγωνισμό για αυτό το κανάλι και σκέφτηκα ότι ήταν πολύ ωραία ιδέα να το δούμε μαζί, να δούμε τι προϊόντα επέλεξα. Παρενθεσούλα, τα προϊόντα όλα που βρίσκονται μέσα στο κουτί είναι δικές μου επιλογές και αγορασμένα καθαρά από εμένα, δεν με έχουν δοθεί από κανέναν εξωτερικό παράγοντα, είναι προσωπικές μου, δικές μου επιλογές και δικές μου αγορές, οι οποίες ήταν αγορές και για εσάς και για εμένα ταυτόχρονα και τα προϊόντα να ξέρετε τι έχω αγοράσει διπλούν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχω επιλέξει για το πρώτο Secret Season του καναλιού μας. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα προϊόν που μου άρεσε πάρα πολύ από την πρώτη ματιά και είναι αυτό το σαπουνάκι το οποίο υπεραγάπησα από τη Sempre Viva με χαμομήλι και μέλι. Το συγκεκριμένο σαπουνάκι λοιπόν, πέραν το ότι καθαρίζει υπέροχα την επιδερμίδα μας, παράλληλα την ενυδατώνει και τη θρέφει. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα ήταν πολύ ωραία ιδέα να το συμπεριλάβουμε στο κουτί μας αυτό το σαπουνάκι, όπως επίσης, συνεχίζουμε φυσικά στην κατηγορία ενυδάτωση, από την Dove, μια υπέροχη λοσιόν σώματος, η οποία είναι σχεδιασμένη για όλους τους τύπους δέρματος, μας χαρίζει εμπειρία SPA, όπως αναφέρεται και στη συσκευασία, και εκτός του ότι ενυδατώνει πολύ όμορφα την επιδερμίδα μας, παράλληλα την τονώνει και βελτιώνει την ελαστικότητα και τη σφριγιλότητά της. Δεύτερο προϊόν λοιπόν, πάει και αυτό. Τρίτο προϊόν. Μία αγαπημένη και ένα κομμάτι κλειδί για εμένα, κρέμα χεριών από τη Le Petit Marseillais, κλασική της σειρά με γλυκό αμύγδαλο, έλαιο αργάν και βούτυρο καριτέ, 24 ώρες ενυδάτωσης για πολύ ξηρά χεράκια, για επιδερμίδα η οποία έχει δηλαδή πολύ μεγάλη ανάγκη την ενυδάτωση και την πλούσια ενυδάτωση. Μία κρέμα που μου αρέσει πάρα πολύ, κορίτσια, έχω να σας πω, και παρόλο που δεν απορροφάται πολύ γρήγορα όπως άλλες κρέμες χεριών, μου αρέσει γιατί πραγματικά νιώθω ότι θρέφει το δέρμα μου. Υπέρα αγαπημένο κομμάτι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το βάλουμε στο κουτί μας. Και πάμε σε ένα επίσης πολύ αγαπημένο μου προϊόν, όπως είναι το συγκεκριμένο, από την Elviv και ένα λαδάκι που τα περισσότερα κορίτσια το γνωρίζετε, το Extraordinary Oil, με 6 εκχυλίσματα πολύτιμων λουλουδιών, είναι για κάθε τύπο μαλλιών. Και είναι ένα λάδι που εγώ θα έλεγα, θα χαρακτήριζα μάλλον πολύ χρηστικό, αφού μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πριν από το λούσιμο για να θρέψουμε τα μαλλιά μας καλά-καλά. Μετά το λούσιμο, πάλι για να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε επίσης μία θρέψη και φυσικά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για τελικό φινίρισμα στα μαλλιά μας αφού έχουμε εκτενιστεί και τα λοιπά και να δώσουμε ένα τελείωμα πολύ όμορφο και λαμπερό. Λαδάκι που αγαπώ πάρα πολύ από την Elviv, δεν υπήρχε περίπτωση να το αφήσω απ' έξω και πάμε σε κορέ. Σας πήρα λοιπόν ένα υπέροχο lip balm με γεύση, βασικά με άρωμα βερίκοκο, που μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί μου αρέσει αφενός μεν, διότι ενυδατώνει υπέροχα τα χείλη μας και παράλληλα αφήνει ένα πολύ διακριτικό χρώμα στα χείλη μας. Ένα απαλό βερικοκί, καθαρό βερικοκί, το οποίο δίνει αυτή την όψη της φρεσκάδας και ζωντάνιας στο πρόσωπο. Το χρησιμοποιώ πλέον σχεδόν καθημερινά. Έχω αντικαταστήσει lip gloss και όλα αυτά. Με το συγκεκριμένο μπάλμ από κορέ μου αρέσει πάρα πολύ. Και πάμε στο τελευταίο μας προϊόν, το οποίο είναι επίσης από την εταιρεία του Κορέ, είναι αυτό εδώ το βερνίκι νυχιών, μόβ απόχρωση 78, purple sea anemone χαρακτηρίζεται, ένα βερνίκι νυχιών που μου άρεσε πάρα πολύ, διότι αγαπώ έτσι κι αλλιώς όπως έχετε καταλάβει το μόβ, το ροζ και όλα αυτά, το συγκεκριμένο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει ένα πολύ πλούσιο χρώμα και θεωρώ ότι θα αρέσει και σε εσάς και παράλληλα ότι ταιριάζει στις περισσότερες επιδερμίδες, στις περισσότερες αποχρώσεις μάλλον, έτσι επιδερμίδας.
Το κουτάκι μας λοιπόν, κορίτσια, περιείχε αυτά τα προϊόντα. Σκέφτηκα λοιπόν η αναφορά για το χειμώνα να έχει να κάνει περισσότερο με την ενυδάτωση, με τη θρέψη, ότι οι ανάγκες της επιδερμίδας μας δηλαδή είναι αυτές. Θέλουμε πολύ πλούσια ενυδάτωση στα χέρια μας, στα μαλλιά μας, στο σώμα μας. Όπως καταλαβαίνετε, το πρόσωπο δεν μπορούσα να το συσταγωγικά να το αγγίξω, γιατί το πρόσωπο είναι πολύ ιδιαίτερη κατηγορία και κάθε κοπέλα έχει τη δική της επιδερμίδα, λιπαρή, ξηρή, μεικτή, οπότε δεν μπορούσα να πειραματιστώ εκεί. Σκέφτηκα λοιπόν να έχουμε έτσι μια γενική φόρμουλα για το συγκεκριμένο κουτί. Ο διαγωνισμός έχει κλείσει, η νικήτρια έχει ανακοινωθεί και στο βίντεο με τα Winter Essentials. Σήμερα ήθελα να κάνουμε ένα unboxing, όπως σας είπα, και ένα review στα προϊόντα που επέλεξα, ώστε να μάθουμε και κάποια πραγματάκια για αυτά τα προϊόντα. Και έτσι θα κάνουμε λοιπόν από εδώ και πέρα, σε κάθε βίντεο με Essentials. Τώρα θα έχουμε το κουτί της Άνοιξης, δεν είναι πολύ μακριά, μου αγχώνεστε, πλησιάζει η Άνοιξη σιγά σιγά, με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς. Θα δούμε λοιπόν και της Άνοιξης το κουτάκι τι θα περιέχει άραγε. Εμείς σταθερά εδώ πέρα στη βάση μας, κυριακάτικο ραντεβού εννοείται, δεν αλλάζει αυτό. Και φυσικά τα λέμε σε Facebook, Instagram, Twitter και blog, είναι τα επιπλέον σημεία που βρισκόμαστε. Μην ξεχάσετε, αν σας άρεσε το βιντεάκι, πατήστε μου ένα like και μην ξεχάσετε να κάνετε και την εγγραφή στο κανάλι μου. Μέχρι λοιπόν το κυριακάτικο ραντεβού μας, εγώ σας γλυκοφιλώ. Μουά! Γεια σας!